Έλα, θεία! Ετοίμασέ μου στα μέσα μέλια, έρχομαι, ε! Μικρά, μεγάλο, ό,τι να είναι. Μου δώσεις, έρχομαι, στα μέσα. Δεν πειράζει, ό,τι έχεις να τα άλλο θα τα πάρω όλα. Γεια σας, πώς σας λένε? Ευδοκία. Η Ευδοκία, ωραίο όνομα. Ευδοκία. Ευχαριστώ. Πες μου ότι χορεύεις το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Όχι, όχι, καθόλου. Δεν το χορεύεις. Εσείς εδώ μελάκι? Μελάκι. Των εγγονιών μου. Των εγγονιών. Μια χαρά. Παραδοσιακό. Παραδοσιακό. Και μέλι. Άρα έχουν μελίσια δηλαδή τα παιδιά. Ναι, είναι δικό τους δηλαδή. Ναι, και είναι... ναι. Πόσο πάει εδώ το μέλι, το μέλι, πόσο πάει το κιλό? 15 ευρώ το, μια χαρά, ωραιότατα. Γιατί να πούμε ότι το μέλι είναι και το πιο δύσκολο. Δηλαδή εδώ 15 ευρώ τα δίνεις και παίρνεις, ας το πούμε, άλλα πράγματα που ενώ το μέλι για να φτιαχτεί, πόσα μελίσια θα πρέπει να κάνουν ολόκληρο αγώνα για είναι να... Είναι ωραίο μέλι. Είναι ωραίο μέλι. Το καπετάνιος Κέρι. Θα τα περιμένουν εμάς για να δουλέψουν και εμείς... Πρέπει, έλα σου πω, και το θέμα είναι ότι όσο δίνεις, παίρνεις, καπετάνιε. Λουκουμάδες. Α, ήταν το διαφημιστικό, ε! Ναι, να τα παιδιά, καλή ώρα και στα παιδιά. Αυτά είναι τα δικά μας παιδιά, ε! Εδώ τα δικά μας παιδιά. Ο Γιώργης μου και ο Νικόλας μου. Δεν θέλω. Έλα, σου πω, έλα εδώ. Ελάτε εδώ, ο Γιώργης, Νικόλας. Καλώς ο Λουκουμάς. Σε βλέπω, έχει πέσει με την πίεση να είμαι. Και γιατί δεν παχαίνουν, ρε, αυτοί οι καπετάνιοι? Ομορφαίνουν, αλλά δεν παχαίνουν. Α, Νικόλα, πάρτε τα μέλια μέσα και έρχομαι. Πάμε. Εδώ ο κόσμος είναι ο κόσμος που έχουμε φέρει εμείς, ε! Που όπως είπαμε και στο προηγούμενο... εκτός ότι εσείς, ας το πούμε, είναι ο βιοποριστικός τρόπος για να ζήσει ο καθένας την οικογένειά του, εσείς προσφέρετε και σε άλλες οικογένειες. Καλές δουλειές. Φίλος μου. Πλάκα κάνεις, έλα. Χαιρετισμούς. Α, είναι όλοι του Λουκουμά εδώ? Εδώ. Εδώ, ο το καλύτερος του Λουκουμά. Εδώ είναι παράδοση που κάνουν στις Λουκουμάδες και όπως βλέπετε κάνουν τις Λουκουμάδες. Βλέπεις, εδώ φτιάχνονται. Γεια σας. Την ίδια ώρα. Τι κάνετε? Καλά, καλά είμαστε. Ο καλύτερος Λουκουμάς, λέει εδώ τα παιδιά. Έτσι λέω και εγώ, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω πολλά. Υπάρχει κάποια μυστική, κάποια μυστική παράδοση? Να δώσεις, να δώσεις. Οκ. Κατευθείαν φτιάχνονται τώρα, φρέσκοι όλοι. Κατευθείαν φρέσκοι. Ναι. Πώς λένε από την παραγωγή στην κατανάλωση? Το αλλού το έχουν φρέξει τα σάγια. Τι είναι? Okay, thank you. Thank you so much. Λοιπόν, πες μου. Όχι, δεν θέλουμε εμείς. Όχι, γιατί κρατούμε πάει τα μικρόφωνα. Εγώ θέλω να μου πεις εσύ. Βάλε με εμένα, έλα. Να, μπράβο. Ναι, μα ξέρω εγώ. Τι θες να σου βάλω? Το τρέχουν τα σάλια. Μέλι, μέλι. Το καλύτερο. Εγώ δεν έτρω. Μελάκι ντόπιο από ό,τι μου είπαν εδώ. Τη Μαρίσιο. Μαφιώτικο. Έλα, σου, αυτή η συνταγή είναι από κάποια παλιά συνταγή ή είναι δικιά σου? Όλοι στην κάλυμνο έτσι τι κάνουν. Από τις παλιές γυναίκες ξεκίνησε η παράδοση με τους Λουκουμά. Ήταν μια γρήγορη δικασιά και των παιδιών και των μεγάλων, έτσι αυτή. Ένα λεπτό σε παρακαλώ. Δες κανένα. Βλέπεις πως γίνεται κατευθείας. Αυτό είναι το... Ωραία, με μπερδέψατε. Μια καλά είναι, όπως είναι το σπίτι, μια καλά είναι. Εμείς αυτό θέλουμε. Την παράδοση θέλουμε. Εμένα δώσουν μια χαρτοπιτσέτα, μια χαρτοπιτσέτα δώσουν εμένα μόνο. Τι μία, το ένα το κομμάτι. Δεν πειράζει, θα και χρειαστείς. Θα πάρω εγώ αυτόν εδώ που με κοιτάζει τα μάτια μέσα, αυτόν εδώ. Να, και χωρίς μέλι δεν γίνεται. Όχι, χωρίς μέλι θα τον αφήσω. Δεν θα είναι ωραίο. Είναι ωραίος είναι. Θέλω να... Από την Κρήτη. Θα το περάσουμε. Θα περάσεις κάτω, θα το φωνάξει. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, είναι... μυρίζει. Και εγώ πολλές φορές θέλω να πω ότι... Πώς τον είπες? Ταρσανάδες λέγανε οι παλιοί. Αυτοί τα λένε καρνάγια, ναι. Μέλα σου πω τώρα, ο μπάρμπας που μας μιλούσε στο άλλο που κατεβήκαμε με τα κοσίλια. Όχι, μια τουρίστρια καλή. Την πειράξω λίγο. Πείραξε την. Να την πειράξεις. Μια τουρίστρια. Μήπως είναι Ιταλίδα. Από πότε οι γοργόνες βγήκαν στη Στεριά? Ξεπερασμένο είναι. Από τότε που
Τα παλικάρια. Τρώνε λουκουμάδες. Από τότε που υπάρχουν λουκουμάδες. Πες μου τη λέξη, πώς την είπες. Ταρσανάς, έτσι λέγεται. Ταρσανάς. Ναι, ναι, καρνάγια. Εμείς τα λέμε τώρα καρνάγια. Ωραία, ε. Καρνάγια. Με το γραφικό, με τα χρώματα, τα ωραία, τα παλιά. Πω, πω, τι τσίνκυρα έχει αυτό εδώ, αυτή εδώ η μαούνα. Το μικρούλι αυτό εδώ. Το παλιό το πετρελοκινητήρα πρέπει να έχει αυτό εδώ, το τρίτο. Το τρίτο, ναι. Έχουν τα παλιά. Έχει το μπουρίδι, στέλνω που έχουν εξάρτηση από εξαρτηράκια. Χαρτσαλιστός. Αν θέλετε να ακούσεις τη γεύση, πάτω χωρίς... Χωρίς μέλι. Ναι, χωρίς μέλι. Α, και ένας μπάρμπας, ναι. Τουρίς, τουρίς. Έλα, λουκουμά. Ωραίος είναι, τίμιος. Αυτό είναι καρνάγιο. Εδώ είναι το καρνάγιο. Ωραία γραφική τύπη. Καλά είστε. Πάντα για πάντα χαρά. Πάντα καλά. Πάντα να είμαστε καλά. Για να σου βάλω αυτό εδώ να σου κάνω ένα... Να μας πεις το όνομά σου. Μένω το όνομά μου είναι Στράτος. Στράτος. Μάλιστα. Εδώ γεννηθείς. Ο γεννηθείς εδώ, Αυστραλία πήγα, έφυγα μωρό, όταν ήμουν 30 μερών. Α. Και κατέβηκα κάτω το 87. Το 87. Και από τότε έμεινα εδώ. Και αυτό το είναι δικό σου όχι, 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 όχι. Δεν θέλω πονοκέφαλο. Δεν θέλεις εσύ, θες ήρεμα πράγματα. Ήρεμα πράγματα. Παίρνεις το μεργά μου και φεύγει. Ωραία μορφή. Παππούδες και γιαγιάδες εδώ στο... Όλοι από εδώ είναι, όλοι από εδώ είναι. Θυμάσαι, τους θυμάσαι. Βλέπει να είσαι παππούδους, δεν πρόλαβα, ούτε μόνο μία γιαγιά πρόλαβα. Ήμουν Αυστραλία όταν είχαν πεθάνει όλοι οι άνθρωποι. Και μακάρι να τους έβλεπα ζωντανούς. Εδώ πώς το βλέπεις το κόσμο, φέρουν τα. Εδώ οι καπετάνοι φέρουν κόσμο. Βλέπει να είναι στον κόσμο το κυνηγάμε. Εντάξει, για αλλά... να το βάλεις μέσα. Εντάξει, αυτό το season είναι, είναι πολύ χαμηλό. Ήταν πάντα ήταν το καμάκι ήταν απ' έξω που έκανε τη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πολλές φωτογραφίες παίρνουμε από τις γυναίκες. Να είσαι καλά. Να είσαι λοιπόν χάρηκα πολύ. Καλά. Εδώ κάνουμε με το καπετάνιο μια περιοδία να δούμε εδώ τους ανθρώπους. Ένα ρεπορτάζ κάνουμε. Εδώ παιδιά. Πάρε και άλλη μια συνέντευξη. Μια συνέντευξη. Έλα. Έλα να πάω μια συνέντευξη. Ποιος περιποιείται τα λουλούδια καταρχήν. Εγώ. Ποιος τα ποτίζει. Εγώ. Με βασιλικό γιαρέμ γιαρέμ και δυόσμο. Ναι. Στόλισες τον κόσμο. Μπράβο. Πώς είναι το όνομά σου. Πηγαίνετε κάπου εδώ. Προφορά. Πάντως αυτά τα μαγαζάκια είναι περιποιημένα, έχουν την πρασινάδα τους, μπράβο. Ωραία τακτοποιημένα. Μπορείς να καθίσεις εδώ, να πιεις το καφέ σου, να φας νερά, έχουν και νερά. Δες σε μια λίμνη, δες ένα λαβράκι, σε τι πιθαμί. Έλα. Αυτό τώρα μπορώ να το πιάσω, να το φάω. Όχι, όχι. Αν δεν μπορώ, έτοιμος ήμουν να πηδήξω. Αυτό είναι τώρα θαλασσινό νερό, είναι. Είναι γλυφό. Α, είναι γλυφό. Α, εδώ θα μας πει ο καπεταγιάννης έτσι εδώ πέρα τι γίνεται. Τι είναι εδώ το νερό, θα κάνουμε έτσι ένα βιντεάκι. Γεια σας, τι κάνετε. Πολύ καλό, ένα λεπτό, να σας βάλουμε ένα μικροφωνάκι εδώ για να ακούγεστε. Αυτό το νερό, καταρχήν το όνομά σας πώς είναι. Γιάννης το όνομά μου. Γιο. Γιάννης το όνομά μου. Γιάννης. Αυτό το νεράκι τώρα από πού έρχεται. Κατεβαίνει από το βουνό, λίγο πιο πάνω δεξιά. Υπάρχει δύο λιμνούλες, μία πιο μικρή, μία πιο μεγάλη. Το νερό κατεβαίνει από το βουνό, είναι η Φάλμηρο. Έχουν ψαχτεί πάρα πολύ να βρουν το λόγο πώς γίνεται από το βουνό και να είναι, και να είναι η Φάλμηρο. Δεν βρήκαν άκρη. Ναι. Καταλήγει η θάλασσα, κοίτα εδώ κάτι θεράκια. Εδώ κοίτα κάτι λαβράκια. Ναι. Όλα λαβράκια είναι. Λαβράκια και κεφαλόπουλα πιο πάνω στη λίμνη θα βρείτε και τσαπούρες μέσα. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν εδώ πέρα επιστροφές. Γιατί η επιστροφή είναι πιο πολύ τουρκικού. Εδώ δεν έχει, όχι, δεν έχουμε. Δεν έτυχε να έχουμε. Αυτά τώρα είναι κάποιος, είναι του συλλόγου, είναι του. Όχι, ελεύθερα είναι. Αυτά να βγαίνουν έξω, είναι ανοιχτά. Ανοιχτό. Άμα πιάσω τώρα εγώ ένα, να το πιάσω, το φάω. Μπορείς, αλλά δεν θα σε αφήσω εγώ, θα σου βάλω τις φωνές. Το προσέχει. Βλέπει ο κόσμος, όσο είμαστε. Μπράβο, τα προσέχει εδώ πέρα και. Όμως φαίνει. Τα βλέπει ο κόσμος. Σαν ένα ιδρύο. Είναι ένα ιδρύο. Φυσικό είναι ιδρύο. Κάνετε ταβέρνα εδώ, είσαστε. Είμαστε, ναι, ταβέρνα, αυτό είναι δικό μου. Μαγαζά τώρα είναι. Όλο. Είναι όλο και κάτω. Μια ομορφιά, βλέπεις βοκαβίλιες, έχουν αισθημένα, τα πρέρογους έχουν, τα περιποιούνται. Είναι καθαρός ο χώρος, προσέχουν τον... Είναι του ψαριού, του κρεάτου. Γενικά. Έχω δικά μου κρέατα, δικά μου κυπευτικά. Δικά μου κυπευτικά, όποιος θέλει μπορεί να τα δει και μόνος του.
και γουρούνια δικά μου έχω και κυπευτικά απ' όλα. Και έχεις και ψάρι από... Ναι, ψάρι αγοράζουμε για απ' έξω. Φρέσκα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. 8 παιδάκια, 16. Εδώ. Το παιδάκι δεν είναι. Αλλού. Γεια. Μπράβο. Από εδώ ξεκινά. Είμαστε στο κάτσιο του χωριού. Θες εδώ. Αυτή είναι η μάνα, ε. Ναι. Παιδάκι μου, μην αργείτε πολύ με τον άνθρωπο. Είναι και το φαΐ, θα προλάβουν οι άνθρωποι. Delivery στο καΐκι το φαΐ. Delivery. Βάλ το μέσα. Δες πόσο μεγάλο είναι. Ναι. Από εκεί έφυγε. Θα μαζέψουν σε πακέτο. Όχι, πρέπει να πάμε στο τραπέζι. Πού δεν προλαβαίνουμε. Τι, εσύ, 10 λεπτά φάση. Δεν ξέρω αν προλάβουν, νομίζω θα προλάβουν. Τέλος πάντων. Πάμε. Τέλος. Ωραία σοκάκια, παλιά σπίτια. Ναι, έτσι στενά. Που φυσικά εδώ τώρα πριν. Φυσικά, φυσική ομορφιά. Ό,τι βλέπουμε είναι φυσικά. Εντάξει, ό,τι προλάβουν εδώ και τα υπόλοιπα τα πάρουμε. Φυσική. Φυσικά εδώ θα παίζανε πάρα πολλά παιδιά. Εδώ είναι από τα καλύτερα μέλια. Αυτό εδώ είναι από τα καλύτερα μέλια. Συγκεκριμένα. Έχει την καλύτερη, το καλύτερο μέλι αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέλια είναι ιδιαίτερα. Όλα. Αυτό είναι από τα καλά μέλια. Όλα καλά είναι. Όλα είναι καλά. Καλύτερα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλά. Γραφική ανθρώπινα. Βέβαια. Εδώ. Καλημέρα. Καλά, κάνουμε μία τέτοια. Τι κάνουμε το μέλι μας το έτσι. Μπράβο, έτσι. Ναι, εγώ μου φέρεις. Εγώ θέλω μόνο μία. Εγώ είναι YouTube και τον έχουμε φέρει για να κάνουμε διαφήμιση για την εκδρομή. Για τα μέρη που κάνουμε. Οπότε για να ανεβάσουμε και λέμε που πάμε, τι κάνουμε. Οπότε πήγαμε στα ψάρια. Πάμε έτσι γύρω-γύρω και παίρνουμε όλα τα... Εντάξει, τι αγκάω. Τι να κάνω, όλα καλά. Η μόρα σου αυτό, περάσει αυτή καλοκαίρι και πάλι τα ίδια. Τι να κάνω, όλα καλά. Τι ασχολείσαι. Έχει η κόρη μου εδώ το μίνι μάρκετ. Παλιά, εσύ. Α, παλιά ήμουν ναυτικός, στα καράβια. Δεν ταξιούχος είμαι. Εδώ δηλαδή όλοι είναι ναυτικοί περίπου, έτσι. Α, περίπου. Σε τι διαδρομές έκανες. Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο γίνεται. Βραζιλία. Και πού δεν έχω πάει. Το καλύτερο μέρος για σένα ποιο είναι. Καλύτερο μέρος. Το βαθύ, μετά το βαθύ. Το βαθύ. Μετά. Στον Άγιο Σάββα μένω. Εκεί έχω σπίτι εγώ, στον Άγιο Σάββα. Εκεί. Ηρεμία, ησυχία. Από την Πόθια. Είναι από την Πόθια. Από την Πόθια. Νο γείτονα, νο nothing. Εδώ λέτε Ματινάδες. Ματινάδες λέτε εδώ. Εγώ δεν λέω. Αυτός λέει. Ναι, λέει Ματινάδες. Λέει. Ο Μελισσοκόμος λέει Ματινάδες. Να είσαι καλά, γερούσε δυνατός. Είμαστε μεγαλωμένοι με τη μάνα του, είμαστε μεγαλωμένοι. Μικρά κοπέλια, πού παίζατε εσείς. Στις άσπρες, στις γειτονιές, στα σοκάκια. Στον Άγιο Νικόλα, εκεί μες στον Άγιο Νικόλα. Δεν πέρασε στο σοκάκι και να μην ακούς φωνές παιδιών, ε. Α, ξεχάσε το, όχι. Ζευγάρι έτσι να τσιμπήσεις, χέρι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά όμως. Τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα ασχολούνται με άλλα πράγματα, να, με τέτοια ασχολούνται με αυτά. Με παιχνίδια που πέθανε. Εγγονάκια έχεις, εννιά εγγονάκια. Γρήγορα και στα δισέγγωνα σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Πάμε. Πάμε και ευχαριστώ. Άλλος ένας παλιός φάγκος. Με τα σφουγγάρια βλέπω εδώ. Ναι. Ένας παλιός φάγκος με τα σφουγγάρια. Ήταν δίτης. Αυτό είναι κάποιο το ψαλίδι. Αυτό το ψαλίδι που κόβουν και που καθαρίζουν τα σφουγγάρια. Αυτό τώρα είναι το κάθε ένα μικρό. Ναι, άλλο μικρό, αλλά είναι για μπάνιο, αλλά είναι διαφορετικό. Τα κόβουν όμως και τα κάνουν έτσι μικρά, έτσι. Άρα, πόσο του πιούμε. Είσαι από την Κρήτη. Τι κάνουμε. Σε βλέπω με το σύνθημα. Κάτσε να σου βάλω ένα μικρόφωνο. Με τη γιαγιά την Εργίνα. Με τη γιαγιούλα, ναι. Τι κάνουμε, όλα καλά. Το όνομά σα. Πόπι. Ο σύζυγος παλιός σου καράς. Ήτανε δίτης. Ήτανε. Δεν τον έχουμε. Ήτανε δίτης. Το χάσαμε πριν 2 χρόνια. Είχε ένα χρόνο και 15 μήνες. Ήταν ο παλιός δίτης με το σκάφαδρο που το βουτούσε το βαρύ, όχι. Ήταν μεταγενέστερη. Το μεγαλύτερο φουγγάρι σε κιλά, πόσο μπορεί να είναι. Θυμάμαι που μου είπε ο σύζυγός μου ότι είχε βγάλει μεγάλο σφουγγάρι και έπρεπε να το κόψει για να μπορέσει να το βγάλει πάνω. Τόσο δηλαδή, ναι, πάρα, λόγκο, πάρα δηλαδή, πολύ μεγάλο. Δηλαδή περνούσε το μέτρο, ναι. Τόσο πολύ, ε. Ναι.
Από αυτό φυσικά μετά την επεξεργασία χάνεται. Τα κιλά του χάνονται λίγο, ε. Τώρα δεν ξέρω και πολλά από αυτά. Βέβαια. Το όνομα είπαμε. Πόπι. Να είσαι καλά, Πόπι. Ευχαριστώ. Έχω ένα. Πώς το έλεγα το σύζυγο. Ηλίας. Ηλίας, να τον ενημονεύσουμε. Γιατί σίγουρα μας εφορεί. Και σίγουρα το καμαρώνει όταν βλέπει και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Κάθε βράδυ βλέπαμε με τη γιαγιούλα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και καλές πωλήσεις να είστε. Καλά είστε. Αυτή είναι η φωτογραφία τώρα με τα σφουγγάρια. Ναι, τα είχαν ευχαριστεί. Εκεί τώρα είναι η διαδικασία της... Που τα πλώνουν. Εδώ είναι στην πόλη. Εδώ λίγο κράτα μου. Εδώ είναι στην πόλη. Εκεί τώρα τα ξεραίνουμε, τι κάνουμε, τα στεγνώνουμε. Τα πατάνε πρώτα, ναι, τα σφουγγάρια. Βγαίνει αυτό, τα αφήνουν 3 μέρες στη θάλασσα μέσα. Και παίρνει αυτό το χρώμα το σφουγγάρι και μετά τα αφήνουμε έξω στον ίδιο τα ηλιάρτια. Πόσο χρόνο θέλει η διαδικασία από την ώρα που θα βγει μέχρι την ώρα που θα πουληθεί, ας το πούμε. Δεν ξέρω πολλά, σας είπα. Θέλει όμως μια μεγάλη διαδικασία, έτσι. Γιατί για να πούμε στον κόσμο ότι η τιμή του είναι, ας το πούμε, ανάλογη και με το... με τη διαδικασία και το πόσο ταλαιπωρία αυτό θέλει, βγαίνει από 70 μέτρα. Ξαφνικά πολύ. Εμείς το φέρνουμε το λαγό. Ναι. Και είναι και από τα πιο ακριβά, στο πούμε. Ναι, είναι τα πιο ακριβά. Αυτό είναι το καπάδικο. Αυτό τώρα, δηλαδή, άμα του βάλω, ας το πούμε, θα κάνω μπάνιο. Ναι. Κάνω, δηλαδή είναι... Θα κάνεις μπάνιο, μετά πρέπει να φύγει το αφρόλουτρο όλο. Α, και να το... φύγει και το νερό όλο για να μην σου χαλάσει το σφουγγάρι. Αυτό είναι το σφουγγάρι. Να πούμε στον κόσμο, υπάρχουν και κάποια που έχουν βγει, ας το πούμε, κάποια Κινέζικα που λένε που δεν είναι καλά. Υπάρχουν τα Αμερικάνικα. Ναι, που αυτά δεν είναι, δηλαδή, φυσικά είναι τεχνικά. Όχι, δεν κρατάνε αυτά. Αυτά, ναι, είναι για 1-2 μήνες περίπου. Ωραία. Και ο σύζυγός μου είναι αυτός. Αυτός τον έχουμε με την παλιά τη στολή, ε. Ναι. Και εδώ είναι κουνιάδος μου. Που κάνει και αυτός, παιδιά, εδώ έχουμε το σκάφαντρο που λέγαμε προηγουμένως σε ένα άλλο βιντεάκι. Να, εκεί με το σκάφαντρο. Και μετά η ίδια δουλειά, απλά με στολή του δίτη, είναι λίγο πιο εξυπηρετισμένο το... Ωρε φίλε, όλο αυτό το πράγμα το φορούσε και δεν μπαίνει μέσα. Σαν πώς σε λένε. Έλα εδώ, βρε. Πώς σε λένε. Έλα εδώ. Δρεύεται. Έλα εδώ, βρε. Πώς σε λένε. Μαριάννα. Έλα, πάρε το τηλέφωνο. Πάρε το εδώ. Και είσαι, ναι, είσαι εγγόνι, είσαι. Όχι, Ανιψιά. Εσύ τι είσαι. Ανιψιά. Και είσαι Ανιψιά, και εσύ, ναι, πώς σε λένε κουκλίτσα. Αναστασία. Και όταν μεγαλύσεις θα γίνεις. Κομμάτρια. Κομμάτρια θα γίνεις, θα φτιάξεις μαλάκια. Ναι. Ποια μαλάκια θα ρίξουν, τα κοντά ή τα μακριά. Και τα δύο. Και τα δύο. Εσύ όμως με ποιο θα ασχοληθείς. Με τα μακριά. Με τα μακριά μαλλιά. Μπράβο. Ναι. Και με τα νύχια μαζί. Και με τα νύχια, παιδιά, ωραία. Σε εύχομαι ότι καλύτερο. Γεια σας και να είστε καλά. Πόβι μου πάνω, ευχαριστώ. Άστο. Να πάρω κι εγώ. Ναι, θέλεις τώρα. Να, ωραία. Είναι και πάρα πολύ καλό, να ξέρετε. Να είστε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα πάρω, παιδιά, θα κάνω διαφήμιση εδώ. Όποτε μεγαλώσει, τα καλύτερα νύχια θα κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να ανάψει ένα κεράκι στον ηλία μου πάνω. Εντάξει, εσύ μου κάνεις ένα δώρο. Εγώ το δέχτηκα. Δεν πήρε λεφτά. Δεν έχουμε χρόνο, φεύγουμε. Έλα, Κώστα μου. Πού. Έλα, σου πω. Μπράβο, εντάξει, έρχομαι. Ξέρω μου, εντάξει. Να ξέρεις όμως, ρε Κώστα μου, μπράβο. Είμαστε πολύ παρακτικοί. Δεν ξέρω αν είδαν ένα πάνω, τίποτα. Εντάξει, Κώστα μου. Εντάξει, Κώστα μου. Ωραία, έρχομαι. Έχει ένα πολύ ωραίο ελαφρύ άρωμα. Εντάξει, Κώστα μου. Καλά μελιά η Κρήτη. Τις γνωρίζω τις. Εμάς είναι λίγο πιο βαριά. Σας γνωρίζω. Γιατί έχουμε μέσα και λίγο πεύκο. Συναντιόμαστε μαζί στο φεστιβάλ στην Αθήνα με τους Κρητικούς. Α, ωραίοτατα. Κάνουμε συνάντηση εκεί. Συνάντηση, παιδιά, κορυφές. Εδώ βρίσκεται ένα από τα καλύτερα μέλια που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. 2 φορές, το 22 και το 24, έχει πάρει 3 χρυσά αστέρια στο Cray Taste του Λονδίνου. Ωραία. 2 μέλια. Στον κόσμο πήραν τα 3 χρυσά αστέρια. Ένα είναι το θυμέλι αυτό εδώ
και το Κρήταν αυθεντικό από την Κρήτη. Δύο μέλια στον κόσμο πήραν τα τρία χρυσά. Έχουμε δύναμη στο μέλι εδώ. Ευχαριστώ. Η Ελλάδα. Δώσ' μας τώρα και δύο μέλαγια. Θα τσακωθούμε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Φύγαμε. Άστο, ξέχασα, εντάξει. Φύγαμε. Πάμε. Φύγαμε. Μα δεν κάνουν τόσο. Δάξιμαστε. Δάξιμαστε. Χριστόδουλε, σε παρακαλώ. Δάξι. Έλα, ας σου δώσω μέλη τουλάχιστον για το μήνα αυτό. Πάρει και αυτά τα δύο. Είναι που... Μια σακούλα φέρουμε, γιατί θα σπάσει η σακούλα. Έλα, σου δώσω. Μια σακούλα βάλτα. 20 πήρανε από όλο τον κόσμο, από 1200 μέλια πήραν τα τρία χρυσά. Μέσα στη λίστα είναι το θυμέλι και το μανούκα που πουλιέται $100 στην Ινέα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πάμε, φύγαμε. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ο χρόνος, παιδιά, είναι πολύ περιορισμένος. Εγώ θα πρέπει να έρθω να κάνω ένα κούρσο να κοιμηθώ εδώ σε κανένα... Δεν έχουμε χρόνο, πάμε. Αντώνη, σηκώνω, ε! Σηκώνεστε, ο χρόνος περνάει. Αυτοί είναι μαζί μας, κάπου τους ξέρω εγώ αυτούς. Είναι πάνω στη γέφυρα, έλα. Θα σε αφήσω, ε! Πάμε. Σηκώνεστε. Έλα, μα βόρτα τα αδελφίνια, δεν τα είδα. Όπως πούμε τώρα έξω, με πήραν τηλέφωνο. Γεια! Ωραίοι άνθρωποι εδώ, δοτικοί. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Δεν είναι μόνο που ακούω στην Κρήτη, όταν περνάς, σε χαιρετάνε, σου δείχνουν τεμενάδες. Όπου και να πας, παιδιά, αν τους μιλήσεις όμορφα και το χαμόγελο, το ανταποδώσουν. Και από ό,τι είδα εδώ, όλοι εκτιμούν αυτό που κάνεις. Και σίγουρα θα το εισπράττεις. Και όχι μόνο χρηματικά, αλλά και ηθικά. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο, έτσι. Έτσι. Το έχουμε τα παιδιά σου θα μεγαλώσουν και θα λένε «Α, τον μπαμπά σου τον ξέρουμε». Και αυτό είναι, μιλάμε, ο μεγαλύτερος φόρος τιμής είναι αυτός. Σωστό. Παίρνεις καλά. Καταρχήν εμείς είμαστε τυχαίοι. Φέρνουμε κανάλι για να ανεβάσουμε αυτό που κάνουμε. Όχι, ξαφνικά, μα δεν θέλουμε να είναι στημένο. Εμείς δεν θέλουμε να είναι στημένο. Εμείς θέλουμε να είναι... Είναι ο σύζυγος. Ναι. Ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι. Οι γυναίκες. Εντάξει. Οι γυναίκες κάνουν κουμάντο. Έδειξε. Οι γυναίκες. Με το χαμόγελο φτάνει. Με το χαμόγελο τα λέω. Εγώ είμαι πλήρης. Ευχαριστούμε. Άμα μας δεις, κανένας κρατάει από κάτι. Μη μου δω, για να με εντάξει. Πάρτα. Εγώ και φορώ στο τσάτι και δεν θέλω να με βλέπεις. Τι είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Ντοματάκι. Έλα εδώ. Ο ένας θα πάρει μαρμελάδα, ντομάτα. Και τους δύο, και τα δύο στο φίλο μου. Σε ευχαριστώ και τα δύο φίλο μου. Εμείς ήρθαμε για να κάνουμε... Εμείς θέλουμε να ανεβάσουμε αυτό που έχουμε. Γι' αυτό τον πήρα. Για να κάνουμε διαφήμιση. Γεια σας. Όπως βλέπεις μας φορτώσανε. Όπως λες, παιδιά, είναι αυτό που λέω ότι δεν πας μόνο στην Κρήτη. Το χαμόγελο της Κρήτης είναι... Δεν πας μόνο στην Κρήτη, φεύγεις, μιλάμε με... Πας όπου και να πας, οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, είναι δοτικοί και σίγουρα το μόνο πράγμα είναι ότι δεν θα πεινάσεις. Πάμε, ψωνίσαμε και πάμε. Χαιρετάμε. Ο φίλος εδώ με το καπέλο είναι πολύ γραφικός και πολύ δυνάμος. Κάτσε σχεράσου εγώ. Όχι, πάμε δεν μπρο. Ένα λουκουμά θα σε σχεράσω, έλα, πάρτε ένα λουκουμά. Και έλα, σιέτς, ό,τι θες. Πάμε. Από πού είσαστε εσείς. Μανολάκι, έλα, πάρε. Να είστε καλά. Πάρτε άλλο ένα γιατί είμαι. Πάρε άλλο ένα. Δεν με παχαίνουν αυτοί. Ποιος σου το πέ. Δεν παχαίνουν. Έλα, πάρε. Έλα, ρε. Δεν θα τελειώσει το βιντεάκι. Το βιντεάκι δεν τελειώνει. Το κόλλησα θα δώσω εγώ. Έλα, πάρε ένα λούκμα. Πάρε. No, thanks. Δεν τελειώνει. No. Φύγαμε. Φοβούνται, ξένοι φοβούνται. Ναι. Σου λέει. Δεν ξέρει. Σου λέει άλλους να με. Δεν το έχουν αυτοί. Δεν σχεράσαμε ένα ξένο μία μπιέρα και ήταν σαν να του πούμε είτε του γέρασες μπιέρα είτε του πέτσε. Να, δες εδώ όμως. Άμα κεράσει ένα λούκουμα, δε που θα τον πάρει και θα πει και ευχαριστώ. Πάρε και από μένα ένα. Δεν θα λουσχέρι. Πάρε τώρα εδώ πέρα. Ποιο του φάει μα, θα του δώσουν τώρα. Σίγουρα.
Παίρνω. Άλλο πάρε το, να πάρεις. Άλλο χέρι. Ναι. Δάκωσε το ένα με το στόμα. Πώς είναι το όνομα σου ένα? Πάνος. Έλα, λουκουμάδα πάρεις, Αντώνη, έλα. Αθήνα, και πώς εξεστημόνησες εδώ? Μας δώσανε λουκουμάδα, δεν στον μέλη μάλλον. Εδώ πέρα από εκεί, εδώ πέρα. Ήθελα να έρθω, το κάνεις. Ναι. Και πώς φαίνονται? Πολύ ωραία. Πήραμε, δεν είναι έτσι. Και εσύ από Αθήνα ή είσαι εδώ του Χατζιού? Και τι φτιάχνετε εδώ? Έχει και τραπέζι, μπαμπούσι. Κανό, δηλαδή παίρνω το κανό και φεύγω. Τι, εσύ μου πεις τώρα, δεν είχα κάνει τίποτα. Άσε τι, εσύ γιατί να κατέβεις. Τον νοικιάζεις δηλαδή με την ώρα και ποιος θέλει μπορεί να κάνει. Δεν θέλω να κατέβεις, εσύ να μου λέγει. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται, ας το πούμε, σχολείο οδήγησης. Αλλά δεν θέλω να κατέβεις που θα πηγαίνουν. Όχι, το τα βγάζεις. Τίποτα, δεν ξέρω. Αρχίζει να ξέρει μπάνιο. Τσούμα, άστα. Για χάριος, είναι για πάρα προχώρα. Και εδώ το... Θα μπεις μέσα? Πάμε, φεύγουμε. Δεν έχουν μπει μισή, δεν πάμε, τώρα σφυράμε, φύγαμε. Έλα από εδώ. Φεύγουμε, άμα δεν σφυρίξει θα φύγουμε. Έλα από εδώ. Πρέπει να σφυρίξει να φύγουμε. Αλάρος, έλα από εδώ, να βγάλουμε μια αυτό. Σε να φύγουμε. Έρχομαι. Εδώ ρε φίλε. Έλα εδώ. Δεν φεύγουμε. Άμα δεν σφυρίξει δεν φεύγουμε. Δεν σου σφυρίξει κανένας. Έλα εδώ. Κάτσε. Πάμε να φύγουμε. Άμα δεν σφυρίξει